μαζί με αυτά τα νέα παιδιά επιχειρηματίες, τους οποίους συναντήσαμε τώρα με την καγκελάριο την οποία υποδεχόμαστε στην Αθήνα, οραματιζόμαστε μια Ελλάδα η οποία στα επόμενα της βήματα, στα βήματα δηλαδή της ανάπτυξης, θα δείξει αυτό το οποίο είναι το μεγάλο ζητούμενο, ιδιαίτερα για μια χώρα σαν την Ελλάδα. Εξωστρέφεια, καινοτομία και έμφαση στην εμπορευματικότητα των αγαθών και των υπηρεσιών της. Και η νέα αυτή Ελλάδα ασφαλώς χρειάζεται και άτομα με νέες φρέσκες ιδέες. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είμαστε σήμερα ανάμεσά σας. Έχει γίνει πολύ μεγάλη εργασία με τεράστιες θυσίες του ελληνικού λαού για να φτιάξουμε μια κοινωνία και μια αγορά η οποία θα παράγει αντί να καταναλώνει, όπως είχαμε συνηθίσει μέχρι σήμερα. Αυτό πλέον, αυτή η νέα Ελλάδα είναι σχεδόν πραγματικότητα ή όπως εσείς το λέτε στη γλώσσα συνήθως είναι out of beta, και θεωρώ ότι η χώρα μας διαθέτει έμψυχο υλικό πολύ μεγάλης ακτινοβολίας και εμβέλειας, και θα μπορούσε εκ τούτου να γίνει με αυτή τη γνώση των νέων ανθρώπων της κέντρο επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, με σημάδια και προοπτική εξωστρέφειας. Εσείς ως φιλόδοξοι επιχειρηματίες έχετε και τις γνώσεις και τις ικανότητες. Εμείς έχουμε την ευθύνη να δημιουργηθεί το πλαίσιο για να υπάρχει αυτή η επιχειρηματικότητα. Και επομένως η υπέρβαση των εμποδίων στο να έχετε αυτή τη δυνατότητα είναι για μας πρώτη προτεραιότητα. Δουλεύουμε επομένως στοχευμένα για την οικοδόμηση ενός ευνοϊκού οικοσυστήματος για νέους τομείς ανάπτυξης όπως είναι η ψηφιακή οικονομία. Και περπατώντας με την καγκελάριο άκουσα ανάμεσά σας ειδικότητες και προϊόντα τα οποία έχετε ήδη κάνει, τα οποία πραγματικά ακουμπάνε από τη γη και τα αγροτικά προϊόντα μέχρι τα πιο εξειδικευμένα ψηφιακά καινούργιες εφευρέσεις οι οποίες υπάρχουν. Και αυτός είναι ακριβώς και ο νέος, ο πραγματικός λόγος αυτής της συνάντησης, να ακούσουμε νέες ιδέες, νέες προτάσεις από νέους ανθρώπους που αποφάσισαν να τολμήσουν και που κάνουν τις ιδέες τους πράξεις όντας οι ίδιοι οι CEOs της δικιάς τους ζωής. Ο ρόλος επομένως των νεοφυών επιχειρήσεων, των startups, για την μετάβαση σε αυτή την καινούργια οικονομία που θέλουμε είναι πολύ σημαντικός. Η εποχή που μια εθνική οικονομία βασίζεται μόνο σε μεγάλες επιχειρήσεις ή στο κράτος έχει πια γίνει παρελθόν. Εδώ κυριαρχούν νέες προσεγγίσεις, αξιοποιούνται καινοτόμες τεχνολογίες, εξειδικευμένα δίκτυα παροχής υπηρεσιών. Τα startups δηλαδή είναι επιχειρησιακές μονάδες που συγκεντρώνουν όλες αυτές τις νέες τάσεις, αλλά κυρίως συνιστούν κόμβους αριστείας, που είναι και το μεγάλο ζητούμενο. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι για μας θεωρούμε ότι στην Ελλάδα είναι προς το συμφέρον όλων να αξιοποιηθούν άτομα, δυνατότητες, προοπτικές, όπως εσείς. Οι Έλληνες διαθέτουμε επιχειρηματικό πνεύμα, όταν τολμάμε τα καταφέρνουμε, και πιστεύω ότι πιο απτή απόδειξη ότι τα καταφέρνουμε είστε εσείς οι ίδιοι. Και θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα ανάμεσά μας, και νομίζω ότι και η καγκελάριος θα ήθελε να έχουμε μια συζήτηση μαζί σας με το τι έχει κάνει ο καθένας η καθεμιά σας, τι προβλήματα αντιμετωπίζετε ακόμα, τι ήταν εκείνα τα οποία θα θέλατε, προκειμένου να πάμε ακόμα πιο μπροστά. Σας ευχαριστώ πολύ.